κατηγορία είναι οι οικογενειάρχες και η τέταρτη κατηγορία είναι οι ευπαθείς ομάδες. Λόγω του ισχυρού ψύχους λοιπόν, βάλανε φωτιά. Μερικοί ήρθαν από τις 7 το πρωί μόνοι τους. Δηλαδή όσοι έρχονται μόνοι τους, Μαροκινοί, από την Αλγερία, από την Ισία, δεν μπορούν να μπουν μέσα. Εκτός αν έχουν χαρτί επαναπατρισμού. Επαναπατρισμού. Γιώργο, όσοι δεν μπορούν λοιπόν, να μπουν μόνο μέσα. Αυτοί. Όσοι δεν μπορούν να μπουν μέσα, πού πηγαίνουν. Φεύγουνε. Έχουν εξαφανιστεί. Άλλοι πάνε εδώ πέριξ του ελληνικού Γλυφάδας. Άλλοι πάνε πλατεία Βικτωρίας. Άλλοι πάνε Ομόνια. Να σκεφτείτε σήμερα μόνο ο Τελευθέριος Βενιζέλος και το Αριάδνη έχει φέρει περίπου 3.800 άτομα. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους λένε ότι δεν παίρνουν, δηλαδή δεν ξέρουν. Έρχονται πολλοί πεζοί ή με το τραμ εδώ και λένε να πάμε να κοιμηθούμε. Δεν τους δέχονται. Και εδώ περιμένουν μήπως και ανοίξει η πύλη να μπουν μέσα. Οι υπόλοιποι ζεσταίνονται. Από τις 6.30 και 7 το πρωί έχουν έρθει πολλοί. Άλλοι έχουν το κουράγιο, νέοι άνθρωποι 25-30 χρόνων και φεύγουν. Μπορούν. Έρχονται οι οικογένειες όμως. Πάλι δεν μπορούν να μπουν. Καταλαβαίνετε τι επικρατεί. Δεν υπάρχει σχέδιο καν. Δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Πριν ήρθε ένα φορτηγάκι από τη Σερβία και έφερε γύρω στα 2.500 μπουφάν. Εντάξει. Έρχονται εθελοντές, ο στρατός ιτίζει τον κόσμο μέσα. Ναι. Έρχονται διάφορες ΜΚΟ. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα οι άνθρωποι περιμένουν έξω και φεύγουν, δεν ξέρουν πού να πάνε και εξαφανίζονται. Αυτή είναι η εικόνα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.